Katadyn Beef Free και Καλαμάκι Επιβίωσης. Δύο προϊόντα που φαινομενικά προσφέρουν ακριβώς το ίδιο. Ποιες όμως είναι πραγματικά οι διαφορές τους? Πάμε να τα βάλουμε σε τελές δοκιμασίες και να αποφασίσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τις βασικές απλές διαφορές. Το Katadyn είναι ένα παγούρι. Όπως έχουμε δει και στο άλλο βίντεο που είχαμε κάνει αναλυτικά που μιλήσαμε για το Katadyn, είναι σε μορφή παγουριού. Το Live Straw είναι ένα απλό καλαμάκι, έτσι. Ανοίγει, το βάζεις μέσα στο νερό, ρουφάς, πολύ απλή διαδικασία, πλύνεις το καπάκι του, αυτό είναι όλο. Το Katadyn έχει την δυνατότητα να γεμίζει, οπότε ανοίγεις από πάνω το φίλτρο του, το βγάζεις, κάνεις ένα σκούπ από οπουδήποτε βρεις νερό, το κλείνεις και πίνεις. Για να μπορεί να γεμίζει εύκολα το Katadyn, έχει ένα πολύ μεγάλο στόμιο από πάνω και έτσι γεμίζει εύκολα και γρήγορα. Επίσης, μία άλλη διαφορά που έχουν τα δύο προϊόντα μεταξύ τους είναι ότι το Katadyn καθαρίζεται μόνο του. Δηλαδή, το παίρνεις, το ξεπλένεις μέσα σε ένα κουβά με νερό και ξεπλένεται. Ή αλλιώς βάζεις καθαρό νερό μέσα στο παγούρι, το κουνάς και μετά το χύνεις και έχει καθαρίσει το φίλτρο. Σε αντίθεση από τα Live Straw, τα οποία πρέπει να ρουφήξεις, να πιείς και μετά να φυσάς για να μπορέσεις να αδειάσεις από μέσα όλο το νερό που έχει παραμείνει. Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεις, πρέπει να πιείς πόσιμο νερό, καθαρό γλυκό και να φυσάς και να ξεπλένεις, να ρουφάς και να φτύνεις δίπλα συνεχώς για να ξεπλύνεις τα φύτρα μέσα. Οπότε η διαδικασία αυτή θεωρώ πως είναι πολύ πιο πρακτική και πιο εύκολη σαν λειτουργία. Μία άλλη πολύ μεγάλη διαφορά είναι ότι το Katadyn έχει φίλτρα και αυτά τα φίλτρα υπάρχουν σε ανταλλακτικά. Αν λοιπόν σου χαλάσει, το πετάς και αγοράζεις ένα άλλο, το βιδώνεις και είσαι πάλι έτοιμο να ξεκινήσεις. Σε αντίθεση με αυτά εδώ, τα οποία το φίλτρο είναι το καλαμάκι. Το καλαμάκι είναι το φίλτρο. Άρα όταν αυτό χαλάσει, το πετάς σκουπίδια και παίρνεις ένα άλλο. Το Katadyn επίσης είναι ένα παγούρι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινότητα πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν είσαι αθλητής και πηγαίνεις για τρέξιμο, πολύ απλά το διπλώνεις, το βάζεις στην τσέπη σου και όταν θες νερό, γεμίζεις από μία βρύση και πίνεις. Το Live Straw μπορείς να το έχεις μαζί σου, αλλά δεν μπορείς να γεμίσεις από καμία βρύση. Είναι περίεργος σαν λειτουργία, σαν εμφάνιση. Φαντάσου τώρα να είσαι για τρέξιμο στον δρόμο, στο γήπεδο, να σταματάς και να λες πάω να πιω νερό. Και να ψάχνεις να βρεις κάπου να πιεις νερό. Είναι ένα λάκκο, ας πούμε, για να ρουφήξεις. Είναι περίεργο. Οπότε έχει μια πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Αλλά και τέλος, και πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι το συγκεκριμένο παγούρι, επειδή χωράει μέσα ένα λίτρο και υπάρχουν οι ταμπλέτες απολίμανσης νερού, πάλι της συγκεκριμένης εταιρείας Katadyn, η οποία χρειάζεται μία ταμπλέτα ανά λίτρο για να μπορέσει να σου απολιμάνει και να σου αποστηρώσει το νερό από μικρόβια, από τα πάντα. Άρα λοιπόν, βγάζεις μία ταμπλετούλα, την πετάς μέσα στο δοχείο του ενός λίτρου που έχεις γεμίσει από βρωμόνερο, το αφήνεις μισή ώρα να δράσει και μετά ανοίγεις και πίνεις φιλτραρισμένο, έτοιμο, καθαρό νερό. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με αυτό. Ρε εσύ, βάλε μου λίγο νερό φιλτραρισμένο. Ναι, βάλε πτυγιώτες, φιλτραρέ μου λίγο, φιλτραρέ το. Τι κάνεις ρε μια ώρα? Δεν σύγχαμα πας καλά. Πω, αηδία. Ρε εσύ, μου φιλτράρεις λίγο νεράκι να πιω? Έχεις τα σύνεργα μαζί σου εκεί? Μην τεντώνομαι. Σου βάλω ρε φιλαράκι, θες και φιλτραρισμένο? Είσαι και στο χωριό σου φιλτραρισμένο? Απογειώτρωση, δεν ξέρεις να πίνεις απευθείας? Πάρ' το, μωρί Λουλού. Πάρ' το. Thank you.
Καλά ρε, δεν φοβάσαι με σουχηθεί. Όχι ρε, δεν στάζει. Ρε, εσύ ένα λίτρο νερό θα μας φτάσει για τον δρόμο. Δεν ξέρω ρε. Εσύ πήρες καθόλου μαζί σου? Όχι. Δεν πήρες ρε. Όχι. Φω. Πάρε να πιεις από αυτό ρε φίλε. Πάρε. Ευχαριστώ ρε. Είσαι πολύ φίλος. Γιατί δεν μπορούσα να το βάλω κάπου εγώ με αυτό. Καλά ρε, βάλεις μέσα το live straw. Τι να κάνω ρε, αφού δεν έχω εγώ παγούρι. Το δικό σου θα χρησιμοποιήσω. Πω ένα τσαγάκι τώρα θα ήταν ότι πρέπει. Θα να φτιάξω μία γιατί έχω βαρεθεί εδώ πέρα. Πω ένα τσαγάκι τώρα θα ήταν ότι πρέπει. Το συστικό. Τι κάνεις εκεί ρε σύχαμα? Τι να κάνω ρε, θα πρέπει να φιλτράρω το νερό. Ρε εσύ μου πιάνεις λίγο το be free. Γιατί ρε, τι να το κάνεις? Δεν έχεις το live straw. Δεν φτάνω ρε εσύ να πιω. Έχει φτάσει στον πάτο και δεν φτάνω να πιω. Καλά, εντάξει, πάρε. Ευχαριστώ ρε εσύ. Καλά ρε, σε αυτή την ιδέα θα βάλεις νερό να πιείς. Εντάξει είναι ρε, μην το κοιτάς έτσι. Δεν έχει τίποτα, αυτό βρήκα τώρα. Θα φουσκώσει, θα φτιάξει. Λίγο πλησιματάκι θέλει και μια χαρά. Από αυτό θα πίνω. Πρέπει να έχω μαζί μου νερό. Εντάξει, καλό είναι. Εγώ θα έχω αυτό, δεν πειράζει. Μου κάνει. Ρε, πού πήγε το καλαμάκι σου? Ρε, εσύ βοήθαμε να το βρούμε.